Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης αναμένεται να αναζητήσουν τα επόμενα 24 ώρα οι πολίτες που διαμένουν κυρίως στην πρωτεύουσα, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος άγγιξε ήδη από χθες τους 40 βαθμούς για μικρό ωστόσο διάστημα, όπως επεσήμανε ο διευθυντής του τμήματος μετεωρολογίας Κλεάνθης Νικολαίδης. Το ότι 40 βαθμοί Κελσίου είναι για μικρό χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η επίπτωση της πολύ υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την σχετική υγρασία είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά το δίχτυ δυσφορίας. Εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να καταγραφούν το Σαββατοκυριακό, το τμήμα δασών κουρεί τον κόδωνα κινδύνου, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο έναρξης πυρκαγιών. Κόκκινο συναγερμό εκδίδουμε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες μπορεί με κάποιο σπιθύρα, με κάποια ενέργεια κάποιου ανθρώπου, να έχουμε τεράστιες καταστροφές σε σχέση με πυρκαγιά. Το Τμήμα Δασών και η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες, τόσο σε δασικές περιοχές όσο και σε περιοχές της υπαίθρου ή ακόμη και σε υπαίθριους χώρους εντός των αστικών περιοχών. Εάν είναι ανάγκη να προβεί σε κάποια ενέργεια, να καθαρίσει την αυλή του, να ανάψει κάρβουνα για παρασκευή φαγητού κτλ., να έχει απαραίτητος δίπλα του εργαλεία πυρόσβεσης, να έχει παροχή νερού ή πυροσβεστήρα. Να μην προβαίνει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες εργασίες που παράγουν σπιθύρα. Οι περιπολίες του Τμήματος Δασών αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Σαββατοκυριακό θα είναι αυξημένες προς αποφυγή των πυρκαγιών, ενώ εάν παραστεί ανάγκη, η κόκκινη προειδοποίηση θα επανεκδοθεί και την ερχόμενη εβδομάδα.